Και ήρθε ο καιρός μετά την καραντίνα να δούμε και την βουλεύτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από τον ομό Λέσβου, την κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Καλώς ήρθατε ξανά στο νησί. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Είστε καλά? Καλά, ναι. Καλά. Είμαστε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε και αυτά που έρχονται. Λαμβάνουμε συνεχώς ενημερώσεις για τις παρεμβάσεις που κάνατε και τις... και για τοπικό επίπεδο και νησιά και για όλη την Ελλάδα. Πρέπει να είναι δύσκολο να πρέπει να μαθαίνετε συνέχεια τι συμβαίνει. Αλλά φαντάζομαι έχει οργάνωση το ΚΚΕ για να μάθει. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και από τις οργανώσεις έρχονται και προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε και όλο το διάστημα της καραντίνας. Προσπαθούσαμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα, το μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί. Σε απάντηση, αν θες, και του ανεπαρκούς μηνύματος της κυβέρνησης, το μένουμε σπίτι, που με έναν τρόπο σίγουρα έπρεπε να, ο κόσμος να μείνει σπίτι και να προφυλαχθεί. Όμως αυτό το διάστημα της απομόνωσης θεωρούμε ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί για να βγουν και κάποια συμπεράσματα. Θεωρείτε ότι, πριν μου πείτε για τα συμπεράσματα, ότι το διάστημα αυτό ωφέλησε πολιτικά την κυβέρνηση? Εντάξει, προσπαθεί να παρουσιαστεί, να το πούμε έτσι, ο χαμηλός αριθμός κρουσμάτων και θανάτων ευτυχώς στη χώρα να παρουσιαστεί ως πολιτική επιτυχία της κυβέρνησης. Και με έναν τρόπο, τέλος πάντων, παρουσιάζεται ως σε σχέση βέβαια με τα δραματικά που είδαμε σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Σίγουρα μπορεί να το πείσω σαν θετικό, όμως... Τι είναι αυτό που εμείς λέμε ότι δείχνει ότι τελικά δεν είναι δήλωση νίκης αλλά μάλλον ήττας? Το γεγονός ότι ο λόγος για τον οποίο κλείστηκαν τα πάντα και μείναμε σπίτι, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, ήταν η δήλωση ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν αντέχει, δεν μπορεί να σηκώσει τα ενδεχόμενα κρούσματα. Ο φόβος πολύ λοιπόν μας κράτησε μέσα. Ο κόσμος... Και μας λύτωσε από τα χειρότερα. Λέμε καλώς έκανε και άκουσε και τις οδηγίες των ειδικών, δεν το συζητάμε αυτό. Όμως το γεγονός ότι παραδέχεται ουσιαστικά το κράτος ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις συνθήκες και τους κινδύνους που υπάρχουν για την υγεία του πληθυσμού, αυτό είναι προβληματικό, όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι είναι οι ίδιες κυβερνήσεις που έδωσαν μάχη το 2013 για να διαλύσουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Όταν έβγαιναν οι τότε υπουργοί της κυβέρνησης και έλεγαν ότι εγώ έχω τη χαρά να κλείνω νοσοκομεία ή να απολύω γιατρούς και δεν μου το επιβάλλει καμία τρόικα, και βέβαια και η επόμενη κυβέρνηση που έκανε αντιπολίτευση με βάση τα ζητήματα αυτά, αλλά ουσιαστικά δεν επανέφερε, δεν άνοιξε τα νοσοκομεία που είχαν κλείσει και δεν ενίσχυσε ουσιαστικά, αν θέλετε, δεν ανέτρεψε και την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο σύστημα υγείας. Κυρία Κομνηνάκα, θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο επιβεβαιώνεται το ΚΚΕ και αυτό που έλεγε πολλά χρόνια για το δημόσιο σύστημα υγείας και γενικά για τη λειτουργία του δημοσίου? Νομίζω ότι αυτό μπορεί ο καθένας να το βγάλει. Αν θέλετε και τα κυβερνητικά στελέχη αναγκάστηκαν να το παραδεχτούν πλέον και βγαίνει ως συμπέρασμα μελετώντας όχι μόνο το παράδειγμα της Ελλάδας, αλλά το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο, ότι δείχνει ότι προηγμένες υποτίθεται καπιταλιστικές χώρες που έχουν αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης, ότι θρύνησαν χιλιάδες νεκρούς γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια η ανάπτυξη και του συστήματος υγείας τους ανατίθεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και τα παραδείγματα, αν θέλετε, που είδαμε, τα τραγικά παραδείγματα στην Ελλάδα και η περίπτωση της ιδιωτικής κλινικής που ουσιαστικά έγινε κολαπτήριο του κορονοϊού, αλλά και το γεγονός ότι στις συνθήκες που ήταν επιτακτική ανάγκη να επιστρατευτεί όλος ο μηχανισμός, όλοι οι γιατροί, όταν οι δημόσιοι γιατροί και νοσηλευτές έδιναν πραγματικά παλικαρίσια τη μάχη στην πρώτη γραμμή χωρίς τα απαραίτητα μέσα, ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο δεν συνέβαλε, δεν απέτησε το κράτος, να το πούμε έτσι, τη συμβολή τους, αλλά λειτουργήσαν με όρους εσχροκέρδειας για να πουλήσουν φαρμακευτικά είδη, με όρους εσχροκέρδειας για να παραχωρήσουν κρεβάτια μέθ, όταν, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα το δημόσιο, αν χρειαζόταν να νοικιάσει ένα κρεβάτι μέθ σε ιδιωτική κλινική, έδινε 800 ευρώ και στην καραντίνα για να δεχτούν να το κάνουν ζήταγαν 1.800 ευρώ. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι δείγματα. Τα οποία δεν έγιναν πολύ γνωστά από τα μέσα αυτά.
Καλά, και η κατάσταση αν θέλετε και του δημοσίου συστήματος υγείας δεν θα γινόταν γνωστή, mm-hmm. Αν δεν έβγαιναν οι ίδιοι υγειονομικοί να διεκδικήσουν, να διαδηλώσουν τις μέρες της μάχης, να το πούμε έτσι, να βγαίνουν συνεχώς να απαιτούν και να διεκδικούν τα μέσα προστασίας τους, να κάνουν γνωστές τις ελλείψεις και σε προσωπικό υγειονομικό και νοσηλευτικό που υπήρχαν σε όλα τα νοσοκομεία πολύ πριν. Και επί τη ευκαιρία, τι εφάνταστη κινητοποίηση ήταν αυτή στο Σύνταγμα. Φοβερή, με οργάνωση, με αποστάσεις ασφαλείας. Ήσασταν εκεί? Ήμουνα σε άλλη περιοχή. Ήσασταν σε άλλη Αθήνα. Ήταν το μήνυμα της πειθαρχημένης απειθαρχίας, να το πούμε έτσι. Απειθαρχήσαμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης, τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα, στην προσπάθεια της κυβέρνησης να χαθεί, αν θέλετε, μέσα στην πανδημία και το μήνυμα της Πρωτομαγιάς. Και απ' την άλλη, τα σωματεία πήραν όλα τα μέτρα και αν θέλετε αυτό ήταν και ένα μήνυμα ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που ενδιαφέρονται για να τηρούνται τα μέτρα προστασίας της υγείας τους και μέσα στους χώρους δουλειάς, κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια. Δηλαδή και σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας και μετά, τώρα που αρχίζουμε που επισκεπτόμαστε χώρους δουλειάς, και σήμερα είχαμε πάει και επάνω στη χωματερή να δούμε τους εργαζόμενους εκεί. Yeah. Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα προστασίας ούτε σε συνθήκες πανδημίας που θα έπρεπε να υπήρχαν σε μάσκες, ανταπολυμαντικά, τα απαραίτητα τέλος πάντων ρούχα και λοιπά που θέλουν, ενώ για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Μάλιστα. Τώρα που λέτε όμως αυτό, να πάμε λοιπόν σε αυτό. Πείτε μας για τη σημερινή επίσκεψη, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είχαμε κλιμάκιο του κόμματος, επισκέφθηκε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Ναι. Που είναι ένας από τους κλάδους που θεωρούμε ότι έδωσε την ώρα που όλος ο κόσμος μείναμε σπίτι μας, αυτοί ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν ένας από αυτούς τους κλάδους που ήταν στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να κρατάνε και την πόλη καθαρή και να κρατάνε και τους κατοίκους, όπως οι υπόλοιποι κρατούσαν τους κατοίκους υγιής. Και θεωρούμε ότι δεν στηρίχθηκαν ούτε, δηλαδή μέχρι σήμερα έχουμε κάτι επανάληψη και στη δημοτική μας παράταξη, καταθέσει ερωτήσεις για τα ατομικά μέσα προστασίας που δεν τους χορηγούνται μέχρι και σήμερα. Για επιδόματα που τους οφείλονται, τα γάλατα όπως λέγονται κλπ. Αλλά και εμείς ως κόμμα είπαμε ότι αυτοί οι τομείς που δούλευαν στη διάρκεια της πανδημίας και ιδιαίτερα ο τομέας της καθαριότητας που έχει μια παραπάνω επικινδυνότητα για την προσωπική τους υγεία, θα έπρεπε να τους δοθεί ένα επιπλέον επίδομα. Πέρα από το απαράδεκτο γεγονός ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν εντάσσονται καν στα βαρέα και αντιγυνά. Δηλαδή, ποιος κλάδος είναι αυτός που πρέπει να θεωρηθεί ανθυγιεινός και. Αντίστοιχα, βέβαια, όπως ισχύει και με τους νοσηλευτές και το υγειονομικό προσωπικό, που ούτε εκείνο. Τώρα ξανά άνοιξε η συζήτηση για ένα αίτημά τους που χρόνια το διεκδικούν, ναι, βέβαια. Για την ένταξη. Και μας έκανε εντύπωση όταν άρχισαν να το συζητάνε, μάλλον ακούγονται περισσότερο, πώς και δεν έχουν ενταχθεί τόσα χρόνια στα βαρέα και ανθυγίνα. Αλλά μια που είπατε και για τους νοσηλευτές και τις νοσοκόμες, έχετε κάνει και επίσκεψη και στα θέματα υγείας αυτές τις μέρες. Πείτε μας λίγο τι έχετε αποκομίσει από αυτές. Κάναμε συνάντηση με το διοικητή του νοσοκομείου και το Σωματείο των Εργαζομένων. Mm-hmm. Επισκεφθήκαμε το Κέντρο Υγείας της Μυτιλίνης, όπως και το εξωτερικό ιατρείο της περιφέρειας στην Μόρια. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το διάστημα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η προστασία της δημόσιας υγείας. Βέβαια, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι σε μόνιμη βάση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι η ενίσχυση και του νοσοκομείου, όπως και της πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας, θα έπρεπε να γίνει με όρους μονιμότητας, γιατί αν θέλετε και το προηγούμενο διάστημα συνολικά η δημοσιογεία αλλά και για το νησί, mm-hmm. το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας λειτουργούσαν οριακά με δεδομένο ότι χρειαζόταν να καλύψουν τις ανάγκες πολλαπλάσιου πληθυσμού από ό,τι
Με τους αιτούντες άσυλο στο Κιτ Μόριας, επιβάρυνση το μοναδικό νοσοκομείο στο νησί. Και θεωρούμε ότι η όποια ενίσχυση λοιπόν γίνει του νοσοκομείου και του κέντρου υγείας δεν μπορεί να γίνεται με επικουρικό προσωπικό με ημερομηνία λήξης. Πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, να ανανεωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου που σήμερα δημιουργεί δυσκολίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτοτελή τμήματα και μονάδες που αναγκαστικά λόγω του περιορισμένου οργανισμού εντάσσονται όλοι στο παθολογικό εισάλλα. Με αποτέλεσμα για να μπορέσει να στελεχωθεί επαρκώς μια νέα μονάδα που δημιουργείται στο νοσοκομείο, το αιμοδυναμικό ή άλλα, να παίρνεται προσωπικό από άλλους τομείς που αντίστοιχα αποδυναμώνονται. Όπως και για το κέντρο υγείας, που ας πούμε ήταν και μια διαπίστωση. Το κέντρο υγείας λέτε στην επάνω σκάλα, το πρώην παιδί, ΙΚΑ και τα λοιπά. Ναι, γιατί... έχει αλλάξει και... όπου υπήρχε ας πούμε σαν υπάρχουν ένα... έλλειψη ειδικοτήτων εκεί έτσι έλλειψη και το γεγονός ότι για να στελεχωθεί ας πούμε το νοσοκομείο παίρνονται γιατροί από την πρωτοβάθμια υγεία και μεταφέρονται στο νοσοκομείο στα τόμια άλλο. Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες πανδημίας να συνεχίσει η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων να γίνεται με μπαλώματα και με ανακύκλωση, να το πούμε έτσι, για να καλύψουμε μια τρύπα, να τραβάμε προσωπικό από αλλού. Και ανοίγουν αλλού με τα τρύπες και... Περισσότερο βέβαια ανησυχεί και ήταν και έντονη ανησυχία και των εργαζομένων εκεί στη Μόρια, στο hot spot. Ναι. Είναι μια πραγματικά... Να πούμε εδώ κύριε Κομνενάκη ότι πάλι καλά που η περιφέρεια άνοιξε αυτό το ιατρείο. Από την κεντρική κυβέρνηση δεν φαινόταν φως. Αυτό, ήρθανε μόνο για να κόψουν τις κορδέλες. Αυτό ήταν το... Και βέβαια ήταν θετικό το ότι έγινε αυτό και σε ένα βαθμό και το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας παραδέχτηκαν ότι τους ελάφρυνε από ένα μέρος τέλος πάντων δουλειάς που θα έπρεπε να γίνει. Από το νοσοκομείο και βέβαια μέχρι προηγούμενες μέρες τώρα που βγήκαν δηλώσει ότι θα συνεχίσει η χρηματοδότηση από το κράτος. Υπήρξε, εμείς στις συνάντησεις που κάναμε μας ενημέρωσαν ότι τους είχε ενημερώσει η περιφέρεια ότι σκοπεύουν να κλείσουν το εξωτερικό ιατρείο λόγω εξάντλησης της χρηματοδότησης. Ναι. Ακούστηκε τώρα μια δέσμηση, θα το δούμε βέβαια αν θα υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Για εκεί οι γιατροί τι σας είπανε στο εκεί υπήρχε ιατρείο. Πολύ μεγάλη ανησυχία. Κοιτάξτε, αν δείτε, από την μονάδα του ΕΟΔΗ είναι όλοι και όλοι τρεις γιατροί. Ναι. Και ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια που είναι στο εξωτερικό ιατρείο. Καταλαβαίνετε, όταν συνεχίζεται η παραμονή 18.000 ανθρώπων σε τέτοιες συνθήκες, που έτσι κι αλλιώς από πριν γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι αποτελούσε η Μόρια μια υγειονομική βόμβα με ενδεχόμενο όχι μόνο για μετάδοση πολύ δύσκολων ασθενειών. Σήμερα όταν η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για αποσυμφόρηση όλων των χώρων και κάνει σαν να μην υπάρχει αυτή η δεύτερη πόλη, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη που μπορεί να υπάρχει στον πλανήτη πραγματικά. Είναι επικίνδυνο και εγκληματικό. Δεν μπορεί να παίζουμε με τις πιθανότητες είναι να παρουσιάζουν ως απάντηση το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κρούσμα μέσα στη Μόρια. Περιμένουμε να γίνει κρεματόριο η Μόρια και για τους ίδιους βέβαια, μα και οι ίδιοι γιατροί και οι συντονίστροι του ΕΟΔΗ τρέμουμε γιατί θα μιλάμε για τεράστιο αριθμό νεκρών, αν και οι χνηλάτες και όλα τα βέβαια αυτά τα ζητήματα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν στις συνθήκες που διαμένει αυτός ο πληθυσμός και αυτός ο κίνδυνος αυτόματα θα εξαπλωθεί και γιατί το και νομίζω κοινωνία. Ότι δεν έχουμε και κρεβάτια στη μονάδα ιατρικής θεραπείας για κάτι τέτοιο, αρκετά. Για τέτοιες περιπτώσεις. Μακριά από εμάς δηλαδή και να προσευχόμαστε. Ναι, όμως όταν είναι προβληματικό, όταν έχεις πλέον την εικόνα, έχεις δει γιατί λέγανε ο αόρατος εχθρός. Είναι μια ήτανε συζήτηση. Πρωτόγνωρο. Είναι μια συζήτηση βέβαια κατά πόσο το σύστημα υγείας πρέπει να θωρακίζεται στην ώρα της κρίσης. Θα πρέπει να είναι το έτσι θωρακισμένο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και μια κρίσιμη κατάσταση και τις πάγιες ανάγκες. Αλλά τώρα όταν έχεις την εικόνα για το τι συνέβη σε όλο τον κόσμο, δεν μπορεί να περιμένουμε τις πιθανότητες και να παίζουμε με τις πιθανότητες. Ο απεγκλωβισμός όλων αυτών των ανθρώπων και το κλείσιμο της Μόριας είναι επιτακτικό αίτημα που δεν μπορεί να περιμένει άλλο.
και αυτοί που το καθυστερούν και αυτοί που μάλλον είχαν και την, έχουν τις ευθύνες για το ότι δημιουργήθηκε και παρέμεινε όλος αυτός ο κόσμος εγκλωβισμένος εδώ, θα κριθούν να λογοδοτήσουν για τις συνέπειες που... Και θέλω να πάμε πάλι στον υπερπληθυσμό, στους 18.000 ανθρώπους ετούντες άσυλο που υπάρχουν εκεί, γιατί υπάρχουν και συμπλοκές και επεισόδια, όπως ξέρετε. Επίσης, έχει παραταθεί μέχρι τις 7 Ιουνίου η καραντίνα για το Κιτ Μόριας, κάτι που κάνει αρκετούς και εθελοντές να λένε πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό, από τη μία εκεί να υπάρχει καραντίνα και στο υπόλοιπο νησί όχι. Και είναι μια κατάσταση που λόγω κορονοϊού το θέμα της αποσυμφόρησης φαίνεται να έχει ξεχαστεί. Αυτό. Τι γίνεται λοιπόν? Καταρχάς, για το θέμα της καραντίνας, μια κουβέντα. Το γεγονός ότι ήδη έχουν ανοίξει μετακινήσεις σε όλο το νησί, έρχεται ο κόσμος και θα έρθει το και το επόμενο διάστημα και από το εξωτερικό ή από άλλες πόλεις, δεν εξασφαλίζει ουσιαστικά την προστασία σε τίποτα όλου αυτού του πληθυσμού, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τους εργαζόμενους που φτάνουν και μπαίνουν στο Κιτ της Μόριας, αυτοί αντίστοιχα με έναν άλλο πληθυσμό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και οι ίδιοι λοιμοξιολόγοι, οι απάντησεις που δώσαν, ότι σε τέτοιες συνθήκες είναι αδύνατο να πάρθουν μέτρα ουσιαστικής πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων. Εμείς θεωρούμε επιτακτικό να προχωρήσει τώρα άμεσα ο μαζικός απεγκλωβισμός όλων αυτών των ανθρώπων. Είναι προβληματικό ότι παρά τις υποσχέσεις που έχουν μοιραστεί αφιδώς, δεν συζητώ για τις προεκλογικές, μιλάω ότι και το προηγούμενο διάστημα... Που θα έκλεινε κιόλας. Ναι, ναι. Και το προηγούμενο διάστημα με την πανοκρουσία ανακοινώνονται μεγάλος αριθμός μετακίνησης ανθρώπων. Οι χίλοι γινόταν 500-300, μετακινήθηκαν ελάχιστοι εν ώψη της επίσκεψης του κυρίου Μηταράκη και πάλι ξεχάστηκε το θέμα. Νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση, γιατί βέβαια είναι αστείο να λέμε ότι επειδή το διάστημα της καραντίνας περιορίστηκαν οι ροές, δεν είναι εις γνώση όλων ότι το επόμενο διάστημα και με τα παιχνίδια που παίζει και η απέναντι πλευρά, βέβαια, με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι μετακινήσεις του πληθυσμού θα συνεχιστούν. Εμείς έχουμε επανειλημμένα ως κόμμα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση ότι σε πρώτη φάση όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι θα πρέπει να μετακινηθούν με ασφαλή τρόπο, με όλα τα μέτρα προστασίας, σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας στην υπηρετική χώρα, όπου με ταχύς ρυθμούς να εξεταστούν στην ουσία τα αιτήματά τους και να ασκηθεί πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουν το μερίδιο, ας πούμε, ευθύνης που τους αναλογεί. Είναι κάτι που το λέτε και το ξαναλέτε. Και νομίζω ότι... Και βέβαια, επειδή πολλοί κόσμοι λένε εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα, όμως πρέπει να σκεφτούμε και τη θέση της χώρας μας, κατά πόσο ασκεί πραγματικά πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση, διότι την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει παζάρια με την Τουρκία ή που η χώρα μας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε άλλου είδους διεκδικήσεις στη συμμετοχή στη Λιβύη, από εδώ στο Μάλι, από εδώ από εκεί λέμε εμείς, που σε άλλου είδους λοιπόν διεκδικήσεις και ανταγωνισμούς προσπαθεί η χώρα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, σε αυτά τα ζητήματα κάνει πίσω. Και για μας η λύση που πρέπει τώρα να προταχθεί για το από εδώ και πέρα κόσμο, πέρα από αυτούς που πρόκειται να έρθουν το επόμενο διάστημα, λέμε ότι θα έπρεπε να οργανωθεί η καταγραφή και η διαδικασία της κατάθεσης των αιτημάτων ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας. Εκεί να μεταφερθούν με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες ασύλου μπορούσαν εκεί όπου είναι και συγκεντρωμένοι όλος ο προσφυγικός πληθυσμός να εξετάζουν τα αιτήματά τους, όσοι είναι τέλος πάντων να πάρουν άσυλο, να μεταφέρονται και με ασφαλή τρόπο για να τελειώσει και όλο αυτό το επικίνδυνο ταξίδι και η εγκληματική δραστηριότητα των ανθρώπων, των κυκλώματων διακίνησης. Και με αυτόν τον τρόπο και θα μπορούσαν να εξεταστούν στην ουσία τα αιτήματα αυτού του πληθυσμού και βέβαια δεν θα μεσολαβούσε ο εγκλωβισμός και στο νησί μας και συνολικά στη χώρα. Θα μπορούσε εξ αρχής οι άνθρωποι που δικαιούνται να πάρουν την διεθνή προστασία να μεταφερθούν με ασφάλεια στις χώρες προορισμού που επιθυμούν. Και βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί όλοι αυτοί να δηλώνουν άμυροι ευθυνών
για τη μετακίνηση των χιλιάδων κατατρεγμένων ανθρώπων, όταν με λιγότερη ή μεγαλύτερη ένταση ο καθένας τους έχει βάλει το χέρι του στο ρήμαγμα των χωρών και της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής και συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και στην καταλύστευση του πλούτου αυτών των πληθυσμών, τους οποίους μετά εμείς τους βλέπουμε ως ανεπιθύμητους. Κυρία Κομνηνάκα, τώρα να μείνω λίγο ακόμα εδώ. Μπορώ να σας κρατήσω και λίγο μετά το διάλειμμα? Δεν έχω. Εντάξει. Ναι, θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό, γιατί στο στούντιο εδώ και στην εκπομπή έχετε επαναλάβει αυτή τη θέση του που έχει κατατεθεί από το ΚΚΕ και πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και πώς θα μπεγκλωβιστούν μαζικά ο κόσμος και τι πρέπει να γίνει. Αυτό βλέπετε ότι δεν γίνεται. Καταλαβαίνουμε για άλλη μια φορά, έχω την αίσθηση ότι και με την προηγούμενη κυβέρνηση γίνονταν κάπως αυτό σε μικρότερο ίσως βαθμό. Καταλαβαίνουμε ότι η Λέσβος, η Σάμος και η Χίος μάλλον δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες ως εκλογικές περιφέρειες. Ναι, δεν ξέρω. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κόσμο που έχει και τις ψήφους που χάνουν ενδεχομένως. Και συνεχίζεται μια κατάσταση. Την ίδια ώρα έχουμε συμπλοκές να συμβαίνουν εντός του κέντρου της Μόριας, τους ίδιους τους αιτούντες άσυλο και τις γυναίκες αιτούσες άσυλο να φοβούνται μέσα στο κίτ Μόριας, και πολλές φορές και οι διενέξεις, όπως είναι φυσικό, να μεταφέρονται και στο κέντρο της πόλης και να γίνεται και ένα γαϊτανάκι ευθυνών, αλλά και από την άλλη ο κόσμος να διχάζεται όλο ένα και περισσότερο. Τι μπορεί να γίνει εκεί? Θεωρούμε ότι και σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες στο ποιος άφησε να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες ζούγκλας, να το πούμε έτσι, στη Μόρια. Είναι εύκολο, πολλοίς κόσμος γενικεύει ότι αυτοί οι πληθυσμοί είναι τέτοιοι, είναι επιθετικοί. Είναι εύκολο να βγάζει τέτοιου είδους συμπεράσματα. Πρέπει να σκεφτεί όμως κάποιος θα μπορούσε να επιβιώσει επί μήνες και χρόνια σε τέτοιου είδους και το τριτοκοσμικές δεν ξέρω, μπορεί και να είναι λίγο συνθήκες με κίνδυνο ζωής για τον ίδιο, για τα παιδιά του, να ζει χωρίς νερό, χωρίς πρόσβαση σε βασικά είδη. Είναι λογικό ότι σε τέτοιες συνθήκες θα υπάρξουν και αντιδράσεις, θα περνάνε και τα όρια, να το πούμε έτσι, κάποιες φορές. Εσωτερικές έρηδες μεταξύ των εθνοτήτων και συγκρούσεις. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιου είδους φαινόμενα. Όταν λοιπόν όλο αυτό τον πληθυσμό που έχει και τέτοιου είδους αντιθέσεις, αν θέλετε, και πολλοί από αυτούς έρχονται και από εμπόλεμες ζώνες, μπορεί να έχουν βρεθεί απέναντι, να το πούμε έτσι. Όταν όλο αυτόν τον πληθυσμό τον αφήνεις στη μοίρα του σε μια κατάσταση τέτοια που βράζει η εγκληματικότητα ουσιαστικά μέσα ή βρίσκει έδαφος για να αναπτυχθεί η εγκληματικότητα, δεν μπορεί να βλέπεις τις συνέπειες της κατάστασης που έχεις δημιουργήσει και να δείχνεις και πάλι τα θύματα. Γιατί θύματα είναι όλος αυτός ο πληθυσμός που τρομοκρατείται για να... Πόσες καταγγελίες υπάρχουν, γυναίκες που φοβούνται να πάνε στην τουαλέτα το βράδυ ή που είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουν ή μπορεί να χρειάζεται να περιμένεις μια ώρα στην ουρά για να πας, αν υπάρχει τώρα και μπορούμε να συζητάμε για 18.000 ανθρώπους ότι υπάρχει... Δεν υπάρχει υποδομή βέβαια για τουαλέτες. Και άλλα τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα όλα αυτά τα προβλήματα ξεκινάνε ένα το κρατούμενο από τον υπερπληθυσμό, τον μακροχρόνιο εγκλωβισμό και να το πούμε καμιά προοπτική για αυτούς τους ανθρώπους να νιώσουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να ενταχθούν, να έχουν μια καλύτερη ελπίδα για τους ίδιους, για τα παιδιά τους, να μπορέσουν να μορφωθούν, να εργαστούν. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι που δημιουργούν και αυτές τις συνέπειες. Και βέβαια σίγουρα είναι, επειδή αναφερθήκατε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη της, η συμφωνία, εκείνη η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ήταν η ταφόπλακα για όλα αυτά τα νησιά, και αν θέλετε εγώ εκεί δεν ξέρω αν είναι θέμα να το πούμε έτσι ότι δεν τους ενδιαφέρει εκλογικά, τους ενδιαφέρουν εκλογικά αυτά τα νησιά, όμως σίγουρα είναι μεγαλύτερες οι δεσμεύσεις όλων των κυβερνήσεων που περάσαν και η πρόθεσή τους να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι επιθύμιες σε αυτά που τους επιβάλλουν, από το να ενδιαφερθούν πραγματικά για αυτό που έχει ανάγκη και ο δικός μας ο πληθυσμός και βέβαια όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τα πολλαπλά θύματα αυτής της ιστορίας. Όταν λοιπόν σήμερα η Τουρκία έχει κάνει κουρελόχαρτο την κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αστείο να βγαίνουν οι κυβερνήσεις και να επιδιώκουν την επαναφορά της, να επιδιώκουν την ορθή εφαρμογή της, άρα την επιδιώκουν την παράτηση του εγκλωβισμού. Και τώρα εντάξει, και επειδή αναπτύστηκε μια συζήτηση για από κάποιο κόσμο, επιστροφές, απελάσεις, ούτε αυτό, πέρα από το τέλος πάντων αν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας ότι πρέπει να εξεταστεί και να τους δοθεί με βάση και τις διεθνείς συνθήκες και τη συνθήκη της Γενέβης, αλλά ακόμα και για αυτούς που τέλος πάντων υπάρχει μια αντίληψη ότι θα έπρεπε να επιστραφούν. Ούτε αυτό είναι τόσο εύκολο όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση. Η ίδια η Γερμανία, που είναι και άλλη ισχύ της, αν θέλετε, και άλλη βαρύτητα μπορεί να έχει ο λόγος της, δεν κάνει εύκολα επιστροφές. Οι συνθήκες για να επιστρέψει αυτός ο πληθυσμός δεν είναι πλέον. Και με μια Τουρκία που παίζει παιχνίδια με αυτό το ζήτημα. Άρα σημαίνει διαιώνιση του εγκλωβισμού και ανθρώπων που θα κυκλοφορούν, που θα παραμένουν και στα νησιά μας και στη χώρα συνολικά χωρίς καμιά προοπτική και ελπίδα. Μάλιστα η απόφαση της κυβέρνησης να βγάλει από όλες τις δομές φιλοξενίας αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει μέχρι τώρα άσυλο, χωρίς ουσιαστικά όμως να έχει φροντίσει και να εξασφαλίσει μια ομαλή πορεία, μια ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία, τι θα δημιουργήσει ένα πλήθος ανθρώπων άστεγων, όταν δεν έχουν προλάβει ακόμα, όταν σου λέει ένα μήνα αφού δοθεί το άσυλο, θα σε βγάζουμε από την προστασία στέγασης. Συμβαίνει αυτό τώρα και στον Καράτεπέ, μαθαίνω. Ξεκινάει. Ναι, είναι, παρατάθηκε, έχει ψηφιστεί πολύ νωρίτερα, παρατάθηκε λόγω της καραντίνας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν προλάβει καν να μάθουν τη γλώσσα, δεν έχουν πάει τα παιδιά τους στα σχολεία, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν ένα εισόδημα. Πώς θα επιβιώσουν. Σε λίγο θα λέμε. Το προσφυγικό είναι μεγάλο ζήτημα, κυρία Κομινάκα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο να συζητήσουμε για τον τουρισμό και τα δικά μας πολύ πολύ γνωστά ζητήματα που μας ταλανίζουν. Μπορεί να αστράφτει και να βροντάει έξω, αλλά έρχεται καλοκαίρι. Περιμένουμε. Και είπαμε για το προσφυγικό, το αφήσαμε λίγο πίσω. Εξάλλου έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε γι' αυτό πολύ συχνά, κυρία Κομινάκα. Να πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της εστίασης και του τουρισμού. Έχετε μιλήσει και με διάφορους κλάδους, ξέρετε τι συμβαίνει πάνω κάτω. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Συναντηθήκαμε και με το Σύλλογο Ασπίδα τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και οι ίδιοι για το, αν θέλετε, και ένα, υπολογίζουν ένα 20% των επιχειρήσεων της εστίασης ότι δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν. Είδαμε και μας στεναχώρησε και όλους και το ναυάγιο. Και το ναυάγιο, σωστά. Ήταν ένα δείγμα τέτοιο. Ο κόσμος αυτός της εστίασης ή αυτοαπασχολούμενοι γενικά δεν στηρίχθηκαν όπως έπρεπε να στηριχθούν και για το ότι βρέθηκαν 2 μήνες με μηδενικό εισόδημα. Εμείς θεωρούμε ότι η στήριξη αυτού του κλάδου, όπως έχουμε βάλει και μια σειρά άλλους χώρους, θα πρέπει να γίνει και με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ότι θα πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στις πιο αδύναμες επιχειρήσεις, στις μικρές επιχειρήσεις που δυσκολεύονταν και πριν την πανδημία να τα βγάλουν πέρα, να επανέλθει το αφορολόγητο όριο στις 12.000, να απαλλαγούν αυτοί οι άνθρωποι από τις εισφορές τους στο διάστημα που ήταν κλειστά. Δηλαδή το να μεταφέρεις, ας πούμε, λες, για 2 μήνες οι ασφαλιστικές τους εισφορές των αυτοαπασχολουμένων μεταφέρονται για το επόμενο διάστημα. Όταν με το ζόρι καταφέρουν να πληρώσουν κάθε μήνα την ασφάλισή τους, πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και μετά από 2 μήνες ουσιαστικά με μηδενικό εισόδημα να καλύψουν τις προηγούμενες οφειλές? Πρέπει να πάρθουν τέτοια μέτρα ουσιαστικής προστασίας, να καταργηθούν τα τέλη επιτιδεύματος, το ένφια που ήρθαν υποτίθεται ως προσωρινά μέτρα της κρίσης και έγιναν μονιμότερα των μόνιμων, η προκαταβολή φόρου, να έχουν τέτοιου είδους διευκολύνσεις ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα αυτό το διάστημα που θα λειτουργήσουν, και βέβαια αυτό, οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσουν να μην μετακυληθούν στους εργαζόμενους που απασχολούν.
Γιατί και αυτό βλέπετε... Αυτό θα το δούμε σίγουρα, δεν μπορεί ότι να μην το δούμε. Όλο το διάστημα της πανδημίας, όλα τα μέτρα που πάρθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης, ουσιαστικά έδιναν ένα οπλοστάσιο στους εργοδότες για να μπορέσουν να χτυπήσουν ακόμη περισσότερο τη μισθωτή εργασία. Δηλαδή, απελευθέρωση εντελώς των ελαστικών των ωραρίων. Ελαστικές σχέσεις, δυνατότητα αξιοποίηση όλων μαζί, εκπεριτροπής ή να μειώσουν μισθούς. Και όλα αυτά τα μέτρα, το να διώχνουν το μισό προσωπικό και να κρατάνε το υπόλοιπο με χαμηλότερους μισθούς. Πώς λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος το επόμενο διάστημα θα μπορέσει να επιβιώσει για να σταθεί, αν θέλετε, και να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να στηρίξουν, να συνεχίσουν και να κινηθεί, να το πούμε έτσι, αυτό που λέμε πολύ, να κινηθεί η αγορά. Η αγορά και η οικονομία δεν μπορεί να κινηθεί δίνοντας ζεστό χρήμα και επιδοτήσεις σε τεράστιες επιχειρηματικούς ομίλους, τις αεροπορικές εταιρείες, τα μεγάλα κανάλια, και την ίδια ώρα αυτούς να τους λύνεις τα χέρια και να τους επιτρέπεις να διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις και το εισόδημα των εργαζομένων, οι οποίοι για ακόμη μια φορά, μετά τα 10 χρόνια της κρίσης, καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό. Και λένε να βάλουμε όλη πλάτη. Μα γιατί βάλαμε με τον ίδιο τρόπο όλη πλάτη τα προηγούμενα χρόνια? Οι εργαζόμενοι σίγουρα βάλαμε με τον ίδιο τρόπο. Αν ψαχτεί λίγο προς τα πάνω. Και βλέπεις ότι στην την περίοδο αυτή υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς περισσότερο οι μικρές επιχειρήσεις του. Γιατί και τώρα και στο νησί, περισσότερες. Ναι, δεν έχει. Και στον τουρισμό είναι πιο πολύ γυναικές και μικρές. Είναι τεράστια αγωνία αυτών των ανθρώπων, όταν ήδη και πολλοί από αυτούς, ας πούμε, που απασχολούνται τους χειμερινούς μήνες με τα αγροτικές εργασίες ή άλλα, ήδη είχαν εξαθλειωθεί το προηγούμενο διάστημα και με το αγροτικό εισόδημα εκμηδενίστηκε εντελώς και μπορεί να περίμεναν, αν θέλετε, το διάστημα τους καλοκαιρινούς μήνες να συμπληρώσουν κάπως το εισόδημα, το οικογενειακό εισόδημα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στην άκρη του τούνελ που λέμε. Τι σας είπε η Ασπίδα που βρεθήκατε? Και εκείνοι ζητάνε κάποια μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Ανησυχούν για το κατά πόσο και αν θα καταφέρουν όλα τα καταστήματα να ανοίξουν, αλλά και να παραμείνουν ανοιχτά και μετά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι σίγουρα τα ζητήματα του μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ ή άλλου είδους ελαφρύνσεις που και εκείνοι διεκδικούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 800 ευρώ, αν και σε όσους δόθηκαν, εξαντλήθηκαν πριν καν μπει το κλειδί στην πόρτα. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλά καταστήματα, για παράδειγμα, είναι δύο μήνες που ήταν κλειστά τα μαγαζιά τους, τους ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος αστρονομικά ποσά. Και τα πρόστιμα που θα έχουν σε διάφορες περιπτώσεις. Και αυτά τα... Ότι τέλος πάντων φαίνεται με έναν τρόπο ότι ενοχλούνται και είναι φυσιολογικό από την τήρηση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Τι εννοείται με αυτό? Και στα υγειονομικά μέτρα. Όταν, για παράδειγμα, ευθαρσώς όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση βγήκε και είπε ότι ο ιός δεν κολλάει στο αεροπλάνο όταν ο ένας κάθεται δίπλα στον άλλον, αλλά κολλάει και πρέπει να παίρνονται μέτρα, και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει και στα αεροπλάνα θα πρέπει να παίρνονται μέτρα σε όλους τους υπόλοιπους χώρους, δείχνει τέλος πάντων ότι αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, όπως και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, περνάνε, αν θέλετε, με κριτήριο το πώς κάποιοι μεγάλοι όμιλοι, κάποιοι μεγάλες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να κερδοφορούν και θα διαφυλάξουν, να το πούμε έτσι, το ρυθμό της κερδοφορίας τους, σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουν ελάστιχο τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα, σε άλλες περιπτώσεις να τηρούνται με αυστηρά πρόστιμα. Και για τον τομέα του τουρισμού. Για τον τουρισμό ήθελα, κυρία Κομινάκα, για τον τομέα του τουρισμού είναι, εμείς ας πούμε θεωρούμε ότι πρέπει να, καταρχάς, για να μπορέσει να υπάρξει και τουρισμός. Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν ενισχυθεί για να υπάρξει και σκέψη, να το πούμε έτσι, να μετακινηθούν, να κάνουν διακοπές. Θα πρέπει να ελαφρυνθεί το κόστος της μετακίνησης τους. Δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες τώρα να μιλάμε πώς θα μετακινηθεί μια οικογένεια όταν τα εισιτήρια είναι στο Θεό, όταν το εισόδημά τους είναι εξαντλημένο.
Και βέβαια. Και με τα ακτοπλοϊκά. Είναι και πολύ με ακριβά. Τα ακτοπλοϊκά, βέβαια. Είναι απαγορευτικό για μια οικογένεια και μάλιστα σε τέτοιου είδους συνθήκες. Και βέβαια την ίδια ώρα που από τη μεριά της κυβέρνησης το σχέδιο που ανακοίνωσε για την επανεκκίνηση του τουρισμού προέβλεψε μια σειρά ουσιαστικά επιδοτήσεις και μέτρα ενίσχυσης των μεγάλων κλάδων, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού, που και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης έτρεχαν με ηλικιώδεις ρυθμούς, την ίδια ώρα έχουν αφήσει απροστάτευτους όλους τους εργαζόμενους και στον επισητισμό και στον τουρισμό. Και μάλιστα χαρακτηριστικά στη χθεσινή κινητοποίηση που έκαναν στην Αθήνα στο Υπουργείο Εργασίας οι εργαζόμενοι του κλάδου του επισητισμού τουρισμού που αγωνιούν, γιατί τεράστιος αριθμός αυτών παραμένει ακόμα χωρίς δουλειά, με αβεβαιότητα αν και όταν θα προσληφθεί. Η υποδοχή από την κυβέρνηση ήταν με μάτι και χημικά. Την ίδια ώρα που δεν δείχνει την ίδια αυστηρότητα, να το πούμε έτσι. Ειδικά για τα νησιά, είπε η κυβέρνηση, είπε ο κύριος Μηταράκης, θα δώσει 1 εκατομμύριο τουριστικής προβολής στα νησιά και εντάξει. Ναι, η προβολή, πέρα από την προβολή, πρέπει να υπάρξει και άλλου είδους, διευκόλυνση και για τους εργαζόμενους να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να μετακινηθούν. Και βέβαια και στήριξη των μικρών αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων του τουρισμού για να μπορέσουν και να ανοίξουν και να λειτουργήσουν και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και για την υγεία των ίδιων και των εργαζομένων και των βέβαια των τουριστών που θα μετακινηθούν. Γιατί για τα νησιά είναι κοινή παραδοχή ότι αναμένεται έξαρση των κρουσμάτων της πανδημίας με το άνοιγμα των μετακινήσεων και το ζητούμενο είναι αν θα είναι και έτοιμο και τα... και το υγειονομικό σύστημα σε όλα τα νησιά και σε μικρά νησιά που είδαμε στην περίοδο της καραντίνας να μην έχουν ούτε καν πνευμονολόγους ή να μην έχουν τρόπο αερομεταφοράς ασθενών ή ακόμα και των δειγμάτων για το τεστ του κορονοϊού. Ναι. Ότι όλο αυτό, δηλαδή σε αυτά τα νησιά πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν αν υπάρξει μαζική εμφάνιση κρουσμάτων που θα οδηγήσει πιθανότητα και σε νέο κλείσιμο και απομόνωση. Ναι. Κυρία Κομινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φόλη στη σύλληση συνέντευξη. Σας περιμένουμε ξανά. Ελπίζουμε στις δικές σας παρεμβάσεις να εισακούγονται. Να είστε καλά και ο κόσμος να συνεχίσει να διεκδικεί. Η πανδημία, αν θέλετε, έδειξε ότι και πίσω από τις μάσκες η φωνή μπορεί να ακουστεί πολύ δυνατά και να ο κόσμος που βλέπει για ακόμη μια φορά τον καλούν να πληρώσει το μάρμαρο και αυτής της κρίσης ότι χρειάζεται να σηκώσει μπόι. Καλή συνέχεια.